Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Πράγματα δεν κατάλαβα μες στην ζωή. Πάμε που βρέθηκε τόσο να λάδει μες την αλληλεγγύη. Και πού τελειώνει η ευχαρίστηση μιας γυναίκας. Άρα είσαι δίκαιο ο κύριος μου. Για να ευχαριστήσουμε τις γυναίκες μας, πρέπει να μάθουμε να σκεφτόμαστε όπως κοινές. Να φύγεις! Άχρηστε! Είμαι εγώ γυναίκα να με πάρεις πάνω στα βουνά! Δεν θα είναι έθνες σήμερα και μπορώ να είσαι κάμω δώρο έναν ταξίδι. Είσαι μάγκας. Είχα δυο επιλογές. Να την πάρω να φάμε χαβιάρι στη Ρωσία ή ψάρι στις πλάτρες. Και να μπας καλέψεις. Ψάρι στις πλάτρες. Είσαι πίσης. Και τώρα... Πώς είναι να έχεις. Όσοι θέλω, γιατί είμαι παντρεμένος. Αν σας βαραίνουν τα προβλήματα και χρειάζεστε επιγόντως χαλάρωση, μην το σκέφτεστε πολύ. Πάρτε ένα αγαπημένο σας πρόσωπο μαζί και αρχίστε το ταξίδι. Ανακαλύψτε την Κύπρο του σήμερα και δημιουργήστε αναμνήσεις σε κάθε γωνιά αυτού του τόπου. Το χωριό Πλάτρες βρίσκεται στην επαρχία Λεμεσού. Απέχει 9 χιλιόμετρα από το Τρόοδος, 40 από τη Λεμεσό, 60 χιλιόμετρα από την Πάφο, 70 από την πόλη Χρυσοχούς, 80 χιλιόμετρα από τη Λευκοσία, 100 από τη Λάρνακα. Ενώ αν έρχεστε από την Αγία Νάπα ή τον Πρωταρά, θα χρειαστεί να διανύσετε 150 χιλιόμετρα. Έλα, μω! Αλλά πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο. Μα δεν έρχεστε ρε, που την κοτσινοτριμιθιάν να συνεχίσετε ολόησα. Θα ρέξετε που το ακάτσι, την περιστερώναν και να φτάσετε στον Αστρομερίτη. Πάνω σε κάτι φώτα, να δείτε μια ταμπέλα που να γράφει Τρόοδος. Στρίψετε που τσαμία αριστερά και ύστερα ούλον ευθεία. Καταλάβετε ρε, ούλον ευθεία. Ε! Πιάστε και κανέναν κολότσι, είναι φρέσκα. Όταν διασχίζετε τα χωριά Ευρύχου, Γαλάτα, Κακοπετριά, η διαδρομή γίνεται πραγματικά υπέροχη. Απολαύστε την ακόμα λίγο, γιατί σε 30 περίπου λεπτά θα βρίσκεστε στον προορισμό σας. Εκτός βέβαια, αν σας συμβούν απρόοπτα. Οι Πλάτρες είναι από τα ομορφότερα ορεινά χωριά της Κύπρου και η ιστορία του αρχίζει από το 1200 μετά Χριστόν, την εποχή των Λουζινιανών. Υπάρχουν τρεις εκδοχές για το πώς πήρε το όνομά του. Από τη λέξη πλάτρα, πλάτρια, που σημαίνει αυτή που υφαίνει και πολύ τα πανιά των αγροτών. Από τους μοναχούς πλάτρε, που στα γαλλικά σημαίνει λευκός, οι οποίοι κατοικούσαν σε κοντινό μοναστήρι επί καιρό Φραγκοκρατίας και ήταν ντυμένοι στα άσπρα. Ή από τη λέξη πλάτσα, η οποία με την πάροδο των χρόνων έγινε πλάτρα και ακολούθως πλάτρες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το χωριό μεταδίδει την απόλυτη μαγεία σε κάθε επισκέπτη. Άλλων οι πάνω πλάτρες, άλλων οι κάτω πλάτρες. Ευκαιό διαφορετικά χωρκά, με συγχύζεστε παιδιά.
Γεια σου γιαγιά, πώς είστε? 250 γιε μου. Όχι γιαγιά, πώς είσαστε, πώς είστε? 250 είπα σου. Μα το καλοκαίρι γινούμαστε 10.000. Αλήθεια. Τα καλοκαίρια στις Πάνω Πλάτρες είναι εκπληκτικά. Λόγω της μεγάλης βροχόπτωσης, το χωριό περιβάλλεται από πυκνό δάσος με πλούσια βλάστηση και θερμοκρασία που δεν ξεπερνάει τους 30 βαθμούς Κελσίου, ούτε καν το μήνα Αύγουστο. Γι' αυτό αν σκοπεύετε να διανυχτερεύσετε, επάρτε μαζί σας ένα-δυο πουλοβεράκια, θα σας χρειαστούν. These chocolates are chocolate cups made from an exclusive kind of chocolate we import from Venezuela, and then we fill those cups with a taste of Cyprus. And they really are something that every Cypriot household has in its own kitchen. Πρώτα απ' όλα, τα δέντρα της σοκολάτας, τα δέντρα του κακάου προέρχονται από την Νότιο Αμερική, επίσης από την Αφρική και τελευταίως που το Βιετνάμ. Λοιπόν, τούτο είναι το φρούτο που περιέχει την κοκόνα του κακάου. Όταν βγάζουν τις κοκόνες από το φρούτο, τις αφήνουν έξω στον ήλιο για να ξηράνει η κοκόνα. Μετά την καουρτίζουν, όπως βλέπετε εδώ είναι πολλά πιο μαύρη, καουρτίζουν την κοκόνα και μετά την πλένουν και ύστερα το τι κάνουν, την περνούν από μεγάλα ρολά ώστε να την κάνουν σκόνη. Με τον τρόπο που επεξεργάζεται το κακάο ως τώρα, επειδή επλένα την κοκόνα μέσα σε αλκαλάιν και επίσης εκαορτίζαν την σε ψηλή θερμοκρασία, αυτή η κοκόνα έχανε περίπου μεταξύ 70-80% αντιοξωδικά και βιταμίνες. Όπως ξέρετε, το κακάο έχει τις πλείστες βιταμίνες και τις πλείστες αντιοξωδικά. Τι αντιοξωδικά τι κάνουν? Βοηθούν στον οργανισμό, ώστε ο οργανισμός να μένει, πώς το λέτε, να μένει υγιής. Τώρα όμως έχει περίπου 2-3 χρόνια, τώρα που ανακαλύψαν έναν άλλον τρόπο ώστε να επεξεργάζονται το κακάο χωρίς να χάνει όλες τις βιταμίνες και όλα τα αντιοξυδικά. Γιατί θέλεις να φέρεις τη γυναίκα σου δαπάνω? Για να την πάρω να παρπατήσεις, να μονοπάθει και εσφύσεις. Γιατί σου σώνεις να παρπατήσεις? Μην με θέλεις έτσι ρε, δεν μπορώ να φάει τούτο νουλό, δεν μπορώ κάχρι. Για να εντυπωσιάσετε, δείξτε τις αντοχές σας στο περπάτημα, στα μονοπάτια της φύσης που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, στο ξακουστό μονοπάτι των Γαλιδονίων, που έχει μήκος 2 χιλιόμετρα και οδηγεί στον ομώνυμο καταράχτη μέσα από ένα πανέμορφο πυκνό δάσος παραπλεύρους του κρύου ποταμού, που διαθέτει συνεχή ροή νερού χειμώνα και καλοκαίρι. Αν οι αντοχές σας όμως είναι λίγες, περιοριστείτε στο μονοπάτι του Μιλομέρη, μήκος ενός μόνο χιλιομέτρου νοτιοανατολικά του χωριού. Η πανοραμική θέα και το πράσινο περιβάλλον θα σας επιβάλλουν να το αποθανατήσετε με τη φωτογραφική σας μηχανή. Αν βέβαια θυμηθείτε να την πάρετε μαζί σας. Οι καταράκτες των Γαλιδονίων και Μιλομέρη είναι από τους πιο ψηλούς που υπάρχουν στην Κύπρο. Αν δεν αντέχετε να τους επισκεφτείτε πεζοί, τότε πλησιάστε τους με το αυτοκίνητο, ακολουθώντας το αντίστοιχο μονοπάτι της φύσης που οδηγεί σε αυτούς. Ο καταράκτης των Γαλιδονιών πήρε το όνομά του από τους Άγγλους και συγκεκριμένα από τους Σκοτσέζους όταν τον πρωτοαντίκρισαν το 1878. Τον ονόμασαν Καταράκτη της Γαλιδονίας, αφού έτσι ονομαζόταν τα αρχαία χρόνια η Σκωτία.
Αντίθετα, ο καταράκτης του Μιλομέρη πήρε την ονομασία του από τις λέξεις «μήλος», που στην κυπριακή διάλεκτο σημαίνει «υγρός», και τη λέξη «μέρος». Έγινε γνωστός μόλις τα τελευταία χρόνια, επειδή η τοποθεσία του μέχρι πρόσφατα ήταν απρόσιτη. Με το δρόμο και το μονοπάτι όμως που ανοίχτηκαν, έγινε σήμερα ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της περιοχής και εντυπωσιάζει όλους με την ομορφιά του. Τον γλιάθιν τον ποιητάριν πέ μου, εσείς τον ακουστό? Όχι. Ετούτος έγραφε ποιήματα και έγραφε και ιστορίες για ληστείες, για φόνους. Τον καιρό που ήμουν και εγώ μητσής, έρχεται και λάλε μας τις ιστορίες και εμείς έγραφαμε τις πάνω στην κόλλα για να τις πέψεις τη Λεμεσό να τούτες τυπώσουν και μέσα διάμαστε και καμιά μπακύρα. Αν το όχημά σας το επιτρέπει, δείτε από κοντά τα υπέροχα αξιοθέατα που βρίσκονται στο χωριό, όπως η κρίνη της Ροξάνης Κουδουνάρη, η οποία χτίστηκε το 1936 και βρίσκεται απέναντι από την κοιλάδα των Χαρίτων. Ένα όμορφο μνημείο κατασκευασμένο με μάρμαρο και με φόντο την τοπική πέτρα του χωριού. Δείτε επίσης την αίθουσα που αφιερώθηκε στο μεγάλο ποιητή Γιώργο Σεφέρη, με τις αναμνηστικές φωτογραφίες της επίσκεψής του στο χωριό. Και για να μην ξεχνιόμαστε, ανάψτε και ένα κερί στις γραφικές εκκλησίες του χωριού. Η ομορφιά και η γαλήνη του τοπίου θα σας ανταμείψουν. Ίσως με ένα θαύμα. Λαλούσαμε μου πάρε Παναγιώτη, οι Πλάτρες είχαν τις καλές τους εποχές, αλλά είχαν και τις κακές τους. Άφησε τις καλές στη μια παντά, καλοπεράσαμε, αλλά τον καιρόν που άρκεψε ο αγώνας για την απελευθέρωση από τους Εγγλέζους, οι Πλάτρες έγινε και στρατόπεδο. Ετελειάσαν την οι Εγγλέζοι γύρω-γύρω και εδώ μέσα υπήρχαν και τόποι που εγίνονταν άγρια βασανιστήρια. Πότε οι Εγγλέζοι, πότε οι Τούρκοι επικουργοί εκάμασαν πολλήν κόσμο και δυστύχησαν και επώνεσαν και είχαμε και πεθαμένους ακόμα τα πάνω. Εγώ δούλευκα τα πάνω, δεν θα ξεχάσω ποτέ μου τις φωνές, τα κλάματα μες τη νύχτα. Δεν θα ξεχάσω που άκουα τα καμιόνια τα Εγγλέζικα που περνούσαν πόξω από το παραθύρι μου και ήξερα ότι είχε ανθρώπους μέσα που πιέναν για βασανιστήρια πάνω μες στα βουνά. Έναν που τα αγαπητά βασανιστήρια τους Εγγλέζους γιατί τσιρώναν τους ανθρώπους και δίναν τους πάνω στο καμιόνι και τα καμιόνια που είχαν έτσι ψηλά σίδερα επέρναν τους μέχρι το τρόδο, σε βουτούσαν τους μέσα στο νερό και ξαναδίναν τους και φέρναν τους πίσω ώσπου να έρθουν τα πλάσματα ήταν μισοπεθαμένοι. Επεράσαμε άσχημους καιρούς, αλλά δόξα σε ο Θεός, η Πλάτρα εδαμε και να δαμε για χρόνια πολλά. Εντάξει, βασανιστήκαμε, να προσπαθήσουμε να θυμούμαστε τα καλά και όχι τα κακά. Μια λεμονάδα για μένα. Ο μικρός τι θα πάρει? Μια μπύρα τσακρή. Έχει κανένα πρόβλημα? Αφού είσαστε στις Πάνω Πλάτρες, μη σπαταλήσετε όλο το χρόνο σας σε καφέδες και λεμονάδες. Εκμεταλλευτείτε τις διάφορες δραστηριότητες που προσφέρει το χωριό. Δηλαδή... Κάντε υπασία στα υπέροχα πράσινα μονοπάτια ή νοικιάστε ποδήλατο από τα κέντρα ενοικιάσεως των ξενοδοχείων και δοκιμάστε τις αντοχές σας εξερευνώντας τη γύρω περιοχή. Αν είστε κρυφοί λάτρεις των σπορτ, τολμήστε να πάρετε ρακέτα στα χέρια σας. Τα γήπεδα τένις που βρίσκονται στην περιοχή προσφέρονται και για επαγγελματίες και για αρχάριους. Αν και οι Πάνω Πλάτρες βρίσκονται σε υψόμετρο 1200 μέτρα πάνω από τη θάλασσα,
Εν τούτης πηγαίνοντας εκεί, μπορείτε να φάτε ολόφρεσκο ψάρι και συγκεκριμένα πέστροφα, λόγω του γνωστού ιχθυοτροφείου που υπάρχει δίπλα από τον κρύο ποταμό. Το ιχθυοτροφείο έχει χτιστεί εδώ και 35 χρόνια. Το έχω αναλάβει εδώ και 30 χρόνια. Πολύ ωραία. Και με τη βοήθεια του Τμήματος Αλίας, με πολλή βοήθεια από αυτούς, μπόρεσα να το δουλέψω και να στήσω τη δουλειά που υπάρχει. Πολλά ωραία. 30 χρόνια. Ελπίζω να τα εκατοστήσετε. Happy birthday, happy birthday, have a happy birthday. Εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Πέστε μας, κυρία Ελισάβετ, εδώ πώς μαγειρεύετε την πέστροφα? Συνήθως την ψήνουμε στα κάρβουνα. Είναι η κλασική συνταγή. Κλασικό, του κλασικό, διότι είναι διαιτητικό. Ο κόσμος τι βάζετε παραπάνω, εκτός από βάζετε λίγο αλάτι? Μόνο λίγο αλάτι. Τίποτα άλλο. Ωραία. Να, αν μου επιτρέπετε και δεν σας πειράζει, να σας δείξω έναν κόλπο πώς να καθαρίσουμε την ραχοκοκαλιά και τα κόκκαλα ούλα της πέστροφας πριν την μαγειρέψουμε. Εντάξει. Θέλεις? Καλό. Ωραία. Να ανοίξουμε πρώτα την πέστροφα εδώ, το κομμάτι που γυρνάμε το κεφάλι. Μετά θα κόψουμε κάτω, να πάμε μέχρι την ουρά. Okay. Ναι. Πρέπει να καλώνουμε το μασόλι μας να κόφει. Μετά ερχόμαστε εδώ, κόφουμε την ραχοκοκαλιά στο σημείο της κεφαλής. Ναι. Και σιγά σιγά με το χέρι μας ξεκινούμε και βγάζουμε τα κόκκαλα. Σιγά σιγά πάμε κάτω. Νιώθουμε το. Και ερχόμαστε σε ένα σημείο που μπορούμε να τραβήσουμε τη ραχοκοκαλιά. Μάχ, ωραία. Εύκολα. Εύκολα. Οι κυρίες θα το εκτιμήσω, δεν θα λερώσουν τα χεράκια σου να θέλουν να πλένουν το καθελίο. Σωστό. Ωραία. Τώρα, εγώ όταν μαϊρεύω βάλω πάντα άλας στο φαγητά, λίγο. Ναι. Ελάχιστα διακριτικά για να πάρει γεύση. Ειδικά τούτο που ψάρει του γλυκού νερού, λίγο αλατάκι πριν ψηθεί. Και θα το βάλουμε στα κάρβουνα. Αν θέλουμε μπορούμε να το βάλουμε και στο φούρνο, ναι. Με λίγο σκόρδο. Λίγο φαγητάκι, μαϊντανό. Ό,τι θέλω. Ό,τι τρεβάει όρεξη. Ό,τι το θέλουμε. Ναι. Πολλά ωραία. Διαλέξτε ένα εστιατόριο που σας εκφράζει και δοκιμάστε τα υπέροχα εδέσματα της περιοχής. Προτείνουμε πέστροφα στα κάρβουνα, οφτόν κλέφτικο, μουσακά και ό,τι άλλο σας ανοίγει την όρεξη. Και μην ανησυχείτε, οι τιμές είναι πολύ προσιτές. Αναγιώτης. Καλά λάμπος. Ιώτα πάνω τουρίστας. Και εγώ είμαι κοινοτάρχης. Δεν πειράζει, δουλειά είναι ανθρωπή. Είναι που λαρκάζει ρε κουμπάρε, να πάμε μόνοι μας, ο ξένος μας πάρουν άλλοι. Χρειαστεί να διανυχτερεύσετε στις Πάνω Πλάτρες, μην ανησυχήσετε καθόλου. Τα υπέροχα ξενοδοχεία που υπάρχουν στο χωριό είναι έτοιμα να σας φιλοξενήσουν και να σας ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο με τη rustic και vintage διακόσμησή τους. Ρωτήσαμε για σας και τις τιμές. Δείτε τις Πλάτρες σαν τον απόλυτο προορισμό των διακοπών σας. Όπως έκαναν πριν χρόνια και μεγάλες προσωπικότητες. Ο βασιλιάς της Αιγύπτου Φαρούκ, ο νομπελίστας ποιητής Γιώργος Εφέρης, η διάσημη συγγραφέας Δάφνη Ντεμοριέ, η πριγκίπισσα Μέρη της Αγγλίας, η πριγκίπισσα Ειρήνη της Ελλάδας, ο πρωθυπουργός της Μάλτας Μιντόφ, ο καγκελάριος της Δυτικής Γερμανίας Βίλι Μπραντ, η πρωθυπουργός της Ινδίας Ιντίρα Γκάντι, ο ηθοποιός Τέλη Σαβάλας και τώρα εσείς.
Τυχαίο, δεν νομίζω. So, το 1946, όταν είχε έρθει ο βασιλιάς Φαρούκ στην Κύπρο, ζήτησε από τον μπάρμαν, τον Στέλιο Σουρμελίν, να κατασκευάσει έναν ποτό που θα έμοιαζε ως τσάι. Και αυτό το έκανε το Brandy Sour, που ήταν μπράντι, λεμονάδα, αγκουστούρα και σόδα. Με αυτόν του έδωσαν του βασιλιά και το λέγεται το Brandy Sour που κατασκευάστηκε στις Πλάτρες. You understand? No. Γιατί τζιμάσαι ρε. Επέτες. Καιρός λοιπόν για τοπικές εξορμήσεις. Βάλτε το χωριό Πλάτρες στη λίστα των προορισμών σας και αφήστε τη μαγεία της πράσινης φύσης να σας παρασύρει στην απόλυτη γαλήνη. Είναι τα παραπονιές ρε Μίτσι, εν και νέο που σας αφήγα να κοιμηθείς στις Πλάτρες. Καλά ποιος ήταν. Τα ειδόνια. Κύπρος. Ας δημιουργήσουμε αναμνήσεις σε κάθε γωνιά αυτού του τόπου. Because you would cry if you knew it was.